Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Football Manager 2020. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Ζήσης Προπονηταράς γύρισε στην ενεργό δράση, στην προπονητική, γιατί ο Πας Γιάννενα τον χρειάστηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία της Ελλάδας, Super League 2 όπως λέγεται, και παλεύουμε για την άνοδο, στη Super League. Είμαστε προς το τελευταίο match. Ο προηγούμενος προπονητής απολύθηκε γιατί έκανε ένα τεράστιο σερί κακών αποτελεσμάτων και επιστρέψαμε με 3 νικηφόρα match, 3-2 τον Εργοτέλη, 2-0 τον Απόλλων Πόντου και 1-0 την Κέρκυρα. Έτσι, ο Πας Γιάννενα κλείδωσε την πρόκριση στα play-off ανόδου για τη Super League 2 και μένουν δύο ακόμα ματσάκια να παιχτούν τώρα με τον Απόλλων Σμύρνης και τα Χανιά για να δούμε τι θέση θα έχουμε στην έναρξη των play-off. Είναι αυτά τα σημαντικά ματσάκια του play-off που θα παίξουμε για το να δούμε αν θα προκριθούμε στην Super League 1. Γίναν πρόσφατες αλλαγές στη Super League, οπότε ίσως να ρωτάτε κάποιοι από εσάς ποιοι περνάνε ζήσει πάνω, πόσα άτομα από όλα αυτά τα 6 που θα πάνε στα play-off. Μετά το τέλος όλου αυτού του πρωταθλήματος πάμε στα play-off ο πρώτος με τον έκτο. Αν πούμε ότι τελείωσε τώρα, ουσιαστικά από την Παναχαϊκή μέχρι τα Χανιά, μπαίνουμε όλοι σε ένα μίνι πρωτάθλημα από τον 1 στον 6, κρατώντας ακριβώς την ίδια βαθμολογία που έχουμε τώρα. Και θα παίξουμε μεταξύ μας ματσάκια, δηλαδή 10 στο σύνολο, εντός έδρας και εκτός έδρας με τον καθένα, και ο πρώτος περνάει απευθείας στη Super League. Ο δεύτερος θα παίξει μπαράζ με τον πρώτο τελευταίο τη Super League. Δηλαδή, εάν σε αυτό το παιχνίδι πάμε στη Super League, στο save που έχω αυτή τη στιγμή, αν έλυγε τώρα το πρωτάθλημα, η Λαμία θα έπεφτε κατευθείαν κατηγορία για να ανέβει η Παναχαϊκή και αν εμείς βγαίναμε δεύτερη θεωρητικά, θα παίζαμε αγώνα μπαράζ εντός εκτός με τον Βόλο και ο νικητής αυτών των δύο μάτς θα ανέβαινε κατηγορία. Εάν ήταν ο Βόλος, ας πούμε, ο νικητής, θα έμενε στην κατηγορία, δεν θα έπεφτε. Οπότε το καλύτερο σενάριο για μας είναι να βγούμε πρώτοι, να περάσουμε την Παναχαϊκή, η οποία μας περνάει 9 πόντους, είναι πάρα πολύ, ή έστω δεύτερη, που όπως βλέπετε μας περνάει ο Απόλλων μόνο ένα βαθμό, και όλο τυχαίως παίζουμε και με τον Απόλλων αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν πάμε στα νέα, βλέπετε ότι ο Πας Γιάννενα αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα σε αγώνα τη Super League 2. Προβάδισμα έδρας δίνει κάτι παραπάνω σε εμάς, μικρή διαφορά, είναι ντερμπάκι γαμάτο και για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Πάμε χωρίς να χάνουμε χρόνο να φτιάξουμε τη σύνθεση της ομάδας. Για κακή μας τύχη, βλέπουμε ότι ο Νικολιάς τραυματίστηκε. Γιατί ρε αγόρι μου, γιατί σε θέλω σε αυτό το μάτι, είσαι πολύ σημαντικός. Φυσιοθεραπευτής, ναι, οκ, 5-8 μέρες τον χάνουμε. Και είμαι εγώ τώρα εδώ που προσπαθώ να δω ποιον να βάλω στη θέση του Νικολιά, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και με διαφορά, λογικά θα βάλω τον Ξίδα, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, έχει βάλει ήδη γκολ χρυσά, νίκη ουσιαστικά στο τέλος του μάτς. Ο Λεό δεν φεύγει από εκεί πέρα, εννοείται. Και έχω το αιώνιο δίλημα Παμλίδης με Κρισμάν. Θα βάλω Κρισμάν, θα το ξεκινήσω και βλέπουμε. Οπότε η ομάδα θα πάει κάπως με Κρισμάν κορυφή, Λεό, Κεντή, Ξίδα, Καρτάλι και Γκάουνα πιο πίσω. Σεργελασβίλη, Μπουκουβάλα, αριστερά και δεξιά. Σκόντρας, Παντελάκης, η στόπερ μας και Χουτεσιώτης. Αυτή θα είναι η δεκάδα μας. Θα παίξουμε θετική νοοτροπία, κατοχή, πίεση. Γενικότερα θα παίξουμε επιθετικά. Μήπως και τους πιάσουμε από το λαιμό εκεί που δεν το περιμένουν. Πολλοί από τους παίκτες μας δεν έχουν ακόμα αγωνιστικό ρυθμό και θα δυσκολευτούν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. Έχω πάρει και αλλαγές για τους συγκεκριμένους παίκτες. Ελπίζω να βγει καλά. Πάμε στον αγώνα. Είναι στην έδρα μας και αυτός ο αγώνας και με τα Χανιά. Οπότε ευελπιστώ να το εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερα γίνεται. Είμαστε στο 33 και είναι η δικιά μας η κατοχή. Έχουμε στα αριστερά Σεργελασβίλη και θα πάρει την πλευρά. Όχι, θα πάει προς το κέντρο. Καλύτερα, Καρτάλης. Θα κάνει μια γιώμα προς τον Ξίδα. Ο Ξίδας θα ανοίξει λογικά την μπάλα. Όχι, θα το πάρει μόνος του. Όχι, θα την ανοίξει. Μπουκουβάλας. Θα βγάλει τη σέντρα και εκεί περιμένει ο Κρισμάν. Όχι, είναι ο Λεό και με το κάρι. Και διώχθηκε. Καλή πρώτη φάση. Μπράβο τους. Πάμε για το κόρνερ. Σεγκελασβίλη. Βγάζει μια σέντρα. Εκεί δεν είναι κανένας. Δεν την κλέβει κιόλας και κανένας. Οπότε διώχνουν άνετα. Είμαστε στο 35 και πάμε στο 37 κατευθείαν για άλλη μια φάση που ξεκινάει από το Σεγκελασβίλη. Καρτάλης θα δώσει ξανά. Θα γίνει σέντρα λογικά. Θα κόψει προς τα μέσα με τον Γκάουνα που είναι ελεύθερος για σουτάκι, σουτάκι και δοκάρι. Απομάκρυνση βλέπω, οκ. Okay. Δείξαμε λίγο τα δόντια μας. Έχουμε κάνει και 10 σουτ από τα οποία έχουμε δει μόνο τα 2. Ένα λεπτό καθυστερήσεων το οποίο θα λήξει τώρα. Οπότε έχουμε και κατοχή, έχουμε τα πάντα. Έχουμε πατήσει λίγο τον Απόλλωνα. Οπότε μάλλον πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν παίζουμε καλά και παρόλα αυτά είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτό που έχετε δείξει. Πάμε λίγο εδώ, αν κάποιος παίζει τόσο χάλια, όπως ο Κρισμάν, ας πούμε, για να μπει ο Παμλίδης μέσα. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Θα γίνει η αλλαγή στο ημίχρονο. Όλοι οι άλλοι που παίζουν με 6,5 τους δίνω μια ευκαιρία ακόμα. Ο Ξίδας είναι φοβισμένος για κάποιο λόγο, ελπίζω να ξυπνήσει. Και έχουμε και πολλές κίτρινες, ρε παιδιά. Τι έγινε με τις κίτρινες εδώ πέρα. Δεν μπορώ να τους βγάλω, η αλήθεια είναι. Τον Σκόντρα ίσως βγάλω για τον Γόγο. Ο Μπουκουβάλας παίζει καλά. Οπότε έκανα ήδη τις δύο αλλαγές, νωρίς-νωρίς, και ελπίζω να πάνε όλα καλύτερα.
Πολλοί μου ζητήσατε επίσης να βάλω το μάτς να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, αλλά επειδή πρέπει να περιγράφω τις φάσεις, δεν μπορώ να τις βλέπω να γίνονται τόσο γρήγορα. Θέλω να είναι πιο ρεαλιστικός ο ρυθμός. Δεν είναι ούτε πάρα πολύ αργά, αλλά ούτε και να πηγαίνει σαν σφαίρα και να μην καταλαβαίνω τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε τώρα τον Παμλίδη που είναι μόνος του εδώ πέρα, ανεβαίνουν και οι άλλοι. Γίνεται σέντρα, χωρίς λόγο, εκεί δεν υπήρχε κανένας. Παντελάκης ξανακάνει μια γιώμα γιατί είδε τον Σακελασβίλη να βγαίνει. Σέντρα, Ξίδας δεν θα πάρει. Μπουκουβάλα στο σουτάρι από εκεί. Θα δώσει πάσα. Και δεν ξέρω τι έγινε. Εκεί πέρα χάθηκε η μπαλιά. Πάμε με τον Παντελάκη πάλι να πιέσουμε γιατί βλέπω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Ξίδας κάνει τρίπλες, κόβεται, ξαναπαίρνει με στην κατοχή με τις κόντρες του. Μπουκουβάλας θα βγάλει μια σέντρα και είναι μόνος του. Όχι. Γκάουνα θα ξαναδώσει. Όχι. Σέντρα, δεν με ακούει κανένας. Λέω και 1-0. Λέω το βάλει λογικά. Ναι, με ένα εξαιρετικό τελείωμα. Ωραία πήγε η φάση. Θα το δούμε και στο replay. Εδώ πέρα που έγινε το τζέρτζελο με τον Μπουκουβάλα που δεν έκανε τη σέντρα. Ο Γκάουνα όμως έβγαλε τη σέντρα εκεί που περιμένανε. Ο Λεό παίρνει κεφαλιά και εξουδετερώνει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. 1-0 με τον Απόλλωνα στο 60. Και τραυματίστηκε και ένας παίκτης τους. Το οποίο αυτό είναι καλό για μας. Ο Ξίδας που παίζει φοβισμένος βλέπω δεν παίρνει τα πάνω του. Ίσως να είναι η αλλαγή που θα κάνω. Ο τραυματίστηκε και ο Λεό. Δεν θέλω να το χάσω τον παίκτη, αλλά δεν θέλω να χάσω και το match. Οπότε Ξίδας αφήνει τη θέση του προς τον Ελευθεριάδη. Δεν θα παίξουμε τόσο επιθετικά πλέον. Βάζω τους παίκτες να κάνουν λίγο άμυνα πλέον. Γιατί είμαστε ήδη μπροστά. Αλλά δεν θα τους δώσω και χώρο να πάρουν τα πάνω τους. Αν και βλέπουμε ήδη δικιά τους φάση στο 78. Μπουκουβάλας κάνει κεφαλιά. Μια χαρά πάει η φάση. Ελευθεριάδης θα κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Βλέπει τον Λεό εκεί πέρα. Θα σουτάρει. Όχι, δίνει πίσω στον Σεγκεριασβίλη. Ο οποίος με κάνει. Μόνο Σαρδάν μπορεί να κάνουμε το όνομά του. Δεν μπορώ να τον πω αλλιώς. Λέω, θα βγάλει τη σέντρα. Παμλίδης, όχι, Ελευθεριάδης μόνος του για το 2-0. Όλα τελειώσαν εδώ. Η δεύτερη θέση είναι δικιά μας. Ας ελπίσουμε να στραβοπατήσει και η Παναχαϊκή. Σεγκελασβίλη έδωσε στο Λεό. Ξανά βλέπουμε στο replay και τη σέντρα. Παμλίδης πέρασε από πάνω του. Ελευθεριάδης όμως μόνος του. Φαίνεται σαν να έχει καράφλα το μαξί. Δεν ξέρω τα γραφικά πώς φαίνεται έτσι. Και έκανε το 2-0. Και μπαίνουμε στο τέλος του αγώνα. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πεντάλεπτο, μην πω, μέχρι να μιλήσω. Έχει περάσει κιόλας. Τα 4 λεπτά καθυστερήσεων περάσανε αέρας και τελείωσε το ματσάκι έτσι ξαφνικά. Με man of the match τον Jean-Baptiste Leo. Για άλλη μια φορά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Η ποιότητα της κατοχής δίνει τη νίκη. Πατήσαμε και τον Απόλλων. Πολύ καλή φάση για μας. Τραυματίστηκε για 6 με 8 μέρες με γύρισμα στο γόνατο ο Λεό. Ελπίζω να γυρίσει. Είναι δυνατός καρύ ο παίκτης αυτός. Δεν τον φοβόμαστε. 5 αγώνες χωρίς ήττα για τον Μπας Γιάννενα. Ενώ πριν είχαν 5 αγώνες χωρίς νίκη. Με το που ήρθα, μπαπ, άλλαξε όλη η φάση. Και μπορούμε να δούμε ότι πλέον είμαστε δεύτεροι. Η Παναχαϊκή έχασε από τη δόξα δράμας. Αυτό είναι ένα άλλο νέο καλό. Γιατί όπως βλέπετε, μειώθηκε η διαφορά κατά πολύ. Στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια στα play-off, αν νικήσουμε και τα δύο, πιθανότητα δηλαδή αν συνεχίσει ακόμα και να τους νικάει τους πάντες, θα τους φτάσουμε στους 48 βαθμούς. Είναι στο χέρι μας, κατά κάποιο τρόπο. Πυρετό ανέβασε ο φίλος μας ο Λάσα Σεργκελασβίλη. Εκτός δράσης για δύο μέρες, θα πάει σπίτι του, μην μας κολλήσει όλους. Οριακά θα βρει το μάτς με τα Χανιά. Και ήρθε αυτή η μέρα, λέει ότι εύκολη νίκη προβλέπεται για τον Μπας Γιάννενα. Με μεγάλη διαφορά για τα Χανιά. Ελπίζω να μην είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, μπορώ να πω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Παίζουμε καλή μπαλίτσα. Άλλος ένας τραυματίας, τον τετρακέφαλο τώρα. Φυσιοθεραπευτής. 9 με 10 μέρες χάνουμε τον Γόγο. Ήρθε η μέρα που θα παίξουμε με τα Χανιά και πάμε να φτιάξουμε την ομάδα που βλέπουμε ότι ο Σεργκελασβίλη δεν είναι έτοιμος να παίξει. Οπότε θα παίξουμε με Μπουκουβάλα αριστερά, θα τον φέρουμε αριστερά και Αποστολόπουλο στη θέση του Σεργκελασβίλη πλέον στα δεξιά. Ο Λεό δεν είναι και στα καλύτερά του, βλέπετε, επειδή ήταν χτυπημένος από το προηγούμενο ματς. Μάλλον θα βάλω Ελευθεριάδη εδώ πέρα. Ναι, θα παίξει από εδώ Ελευθεριάδης, σαν αναστραμμένος εξτρέμ. Ανάποδο πόδι για να μπαίνει προς τα μέσα να κάνει τα σουτάκια του, όχι σέντρες, αυτό σημαίνει. Απ' την άλλη, ο Νικολιάς είναι έτοιμος, οπότε θα πάρει τη θέση του Ξίδα, επιστρέφει στην 11η και πάμε να παίξουμε. Επιμένω με τον Κρισμάν στην επίθεση. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τον Νικολιά πρέπει να τον είχα και στον Ατρόμητο, στην πρώτη μου επαφή με τη Super League. Και πρέπει να τον είχα πάρει κάποια στιγμή μεταγραφή. Θα το ψάξω αυτό τώρα που θα κλείσουμε. Πάμε να δούμε την πρώτη μας φάση στο 12. Έχουμε ένα πλάγιο με τον Αποστολόπουλο από δεξιά. Ο Γκάουνα θα βγάλει τη σέντρα προς τα πίσω που είναι ο Καρτάλης μόνος του. Θα σουτάρει από εκεί για το 1-0 από ένα πολύ μακρινό σημείο. Μιλάμε για γκολάρα αυτή τη στιγμή που έβαλε ο Καρτάλης. Θα το ξαναδούμε. Ω, απίστευτο λέει. Φανταστική έμπνευση του Καρτάλη, ξέρω εγώ. Πάμε να το δούμε από το story play. Που ο Γκάουνα τον είδε και που ήταν αφύλακτος τελείως. Και ο Καρτάλης εκεί δεν συγχωρεί βέβαια με το αριστερό του. Μπαμ, αριστερή γωνία. 1-0 στο 12. Τραυματίστηκε ο Νικολιάς, ρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Δεν τον βγάζω ακόμα. Ή να τον προφυλάξω, ξέρω εγώ τι να κάνω. Βλέπουμε τώρα ότι βγαίνουν στην επίθεση οι Χανιώτες. Τριανταφυλάκος.
Δίνει προς τα πίσω, ο Γιάκος κάνει μια γιώμα. Είναι εκεί πέρα για να πάρει κάποιος την μπάλα και εδώ είναι κάποιος ελεύθερος, τον έχω τσεκάρει. Θα του το δώσουν. Φαινόταν. Είναι ελεύθερος, παιδιά, κάποιος εκεί. Ωραία, έκοψε ο Καρτάλης, μπράβο του και έληξε ο συναγερμός. Τώρα έχουμε τον Νικολιά από τα δεξιά, ο οποίος παίρνει τα μέτρα του εκεί πέρα για να κάνει τη σέντρα στον Κρισμάν. Πολλές κόντρες, 13 κόντρες πήρε μέσα σε ένα λεπτό. Αλλά δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Πρέπει να πάρει τα πάνω του σιγά σιγά ο Κρισμάν, γιατί βλέπω ότι έχει κίνητρο, αλλά δεν μπορεί να του βγει το match. Βλέπουμε τώρα μια γιώμα από τα Χανιά που γίνεται ένα λάθος και θα σώσει ο Κουτεσιώτης για λίγο, αλλά έγινε το 1-1 με τον Λετσιέρι, ο οποίος για κάποιο λόγο βρέθηκε εκεί μόνος του. Κοιμήθηκε λίγο η ομάδα εδώ πέρα και κάναμε μεγάλη πατάτα. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Έγινε μια γιώμα στο πουθενά, χάσαμε την κεφαλιά εκεί πέρα και έγινε διπλή ευκαιρία, δηλαδή κανείς δεν μάρκαρε εκεί πέρα. Γιατί ρε Μπουκουβάλα γόρι μου, ποιος Αποστολόπουλε δεν φυλάσει τους παίκτες σου. 1-1 με τα Χανιά, θα είναι μεγάλη γκέλα αν δεν καταφέρουμε να νικήσουμε αυτό το match. Δίλεπτα καθυστερήσεων και βλέπουμε εδώ τι έγινε. Έχουμε Ελευθεριάδη να κάνει ένα πολύ ωραίο φάουλ από εκεί πέρα, να δω αν θα το εκτελέσει καλά. Και απευθείας φάουλ, παιδιά, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου από τον Ελευθεριάδη. Πολύ φανταστική έμπνευση. Και κάναμε το 2-1. Έτσι απλά, κοιτάξτε εδώ. Σαν πέναλτι είναι αυτά για τον Ελευθεριάδη. Δεν νιώθει. Είναι πολύ καλός. Έκανε και κάποια ντάμπ εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι για να αλλάξουμε τον Νικολιά ουσιαστικά που είναι τραυματίας. Μην επαναπαυτείτε βέβαια. Μου φαίνεται συμπερδεμένος. Αποστολόπουλε, έκανες λάθος. Φάγαμε γκολ εξαιτίας σου. Τραυματισμένος και προσπαθεί να συνεχίσει. Όχι, Νικολιά, δεν θα είσαι σε αυτή την κατάσταση για πάντα. Οξείδες επιστρέφει να σε σώσει. Είναι η μόνη αλλαγή που θα κάνω προς το παρόν. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ευελπιστώ μην κάνουμε καμιά άλλη κουτσουκέλα και να χάσουμε κανένα βαθμό. Ξίδας. Ξεκινήσαμε δυναμικά πάλι. Γκάουνα θα δώσει στον ελεύθερο Αποστολόπουλο που τον είδα από τα δεξιά, ο οποίος μπαίνει με στην περιοχή. Αμαρκάριστος έτσι απλά. Ωραίες άμυνες. Έχουμε Κρισμάν για το 3-1. Ο Κρισμάν ξύπνησε. Είναι σε φάση ναι. Τώρα θα λάμψω. Ήρθε η ώρα μου. Ένα απαλό 3-1 μας κάνει λίγο πιο γεμάτο αυτοπεποίθηση, έτσι. Ο Αποστολόπουλος, άμα δείτε, μπήκε ανενόχλητος μέσα. Ο Κρισμάν ανενόχλητος πήγε και πλάσαρε. Όλοι οι άλλοι είναι σε φάση. Ω, καθαρά Δευτέρα δεν έχουμε, αλλά πετάμε χαρταετό. Έτσι. Δεν ξέρω. Είναι καλή φάση αυτό και μας. Και θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές τώρα που υπάρχει χρόνος. Να παίξει και κάποιος παίκτης που δεν παίζει ποτέ. Παράδειγμα, ο Παντελάκης είναι ανακουφισμένος πάρα πολύ, δεν τον νοιάζει τίποτα. Ας μπει μέσα ο Πανουριάς, ας πούμε, ο Πιτσιρικάς. Νομίζω είναι Πιτσιρικάς ο συγκεκριμένος. Και στη θέση του Ελευθεριάδη που έχει κουρεστεί άπειρα, ας βάλουμε τον Ραμόν, ο οποίος θα παίξει extreme, κανονικότατα. Έκλεισαν οι αλλαγές μας. Ελπίζω να πάρουν τον χρόνο συμμετοχής τους τώρα που μπορούμε. Να παίρνουν και ρυθμό αγώνα, γιατί για κάποιο λόγο οι παίκτες δεν έχουν ρυθμό αγώνα. Ο προηγούμενος προπονητής δεν ξέρω τι έκανε. Όπα, Αποστολόπουλος. Θα βγάλει μια σέντρα εδώ πέρα. Και έγινε και το 4-1, το χαλαρό, με τον Κεντί. Βρίσκει δίχτυα. Τρέχει προς το σημαίακι. Κάνει κάποια παλαμάκια και είμαστε έτοιμοι να πανηγυρίσουμε την τελευταία, ας πούμε, νίκη στο κανονικό πρωτάθλημα. Να και ο Κεντί εδώ πως έβαλε την κεφαλιά, χωρίς να έχει ιδιαίτερη δυσκολία από την άμυνα των κριτικών εδώ πέρα. 3 λεπτά καθυστερήσεων θα λήξουν από ό,τι βλέπω και 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Αποστολόπουλος man of the match. 2 assist έχει βγάλει, ωραίος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, να είστε και εσείς ευχαριστημένοι σαν παίχτες. Και πάμε να δούμε τι έκανε και η Παναχαϊκή. Έχασε από τον Απόλλων Λάρισας. Τι έπαθε. Οπότε πάμε στα play-off, όπως βλέπετε, αυτό είναι τα play-off. Αυτές οι ομάδες περάσαν στα play-off. Τα Χανιά μείναν απ' έξω επειδή χάσαν από εμάς. Και η βαθμολογία είναι μόνο 3 βαθμοί πάνω η Παναχαϊκή. Ευελπιστώ να βγούμε πρώτοι, να μην έχουμε τα μπαράζ και όλα αυτά που μας αγχώνουν, να περάσουμε ανενόχλητοι για Super League, παιδιά. Η ποιότητα της κατοχής δίνει την νίκη, ok. 2-3 εβδομάδες εκτός ο Νικολιάς για άλλη μια φορά. Δυστυχώς τον χάσαμε στο play-off. Ο Ελευθεριάδης τραυματίστηκε για 6 με 9 μέρες. Πρωτοκλασάτη εμφάνιση του Αποστολόπουλου. Μπράβο, Αποστολόπουλε. Ας πούμε και στα αλήθεια, μπράβο, εξαιρετικός. Ευχαριστώ, coach. Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστώ. Ο Πας Γιάννενα διέλυσε τα Χανιά και το σερί συνεχίζεται. Στον Πας Γιάννενα λένε ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να πιάσουν τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος και ανεβάζουν τη θερμοκρασία καθώς η σεζόν φτάνει προς το τέλος της. Όλα τα παρακάτω παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά γιατί πλέον έχουμε γίνει και πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Και αντιμετωπίζουμε πάλι τον Απόλλων Σμύρνης, αυτή τη φορά στην έδρα τους. Και είναι φαβορεί ο Απόλλων γιατί ξεκίνησαν τα play-off και οι ομάδες που είναι μαζί μας στα play-off ανόδου είναι Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδιακός και Απόλλων Λάρισας. Και το πρόγραμμα έχει ως εξής, είναι πολλά τα ματσάκια βλέπετε. Απόλλων, Δόξα Δράμας, Παναχαϊκή είναι τα επόμενα ματς που έρχονται. Η Παναχαϊκή δηλαδή έρχεται σε 3 ματσάκια. Εμείς θα παίξουμε τον Απόλλων σήμερα να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας. Και ο Μιχάλης Μπουκουβάλας είναι και αυτός άρρωστος με ίωση. Τι έγινε παιδιά, γιατί έχουν όλοι ίωση. Στείλτε τον σπίτι και αυτόν, 2-3 εβδομάδες. Όλο τα play-off ουσιαστικά. Αρρώστησε και ο Κρισμάν εδώ, βλέπουμε κρύωμα κι αυτός. 2 μέρες σπίτι του. Δεν ξέρω τι φάση. Δεν κάθόμαστε μάλλον τόσο πολύ σε καραντίνα και αυτό μας έφερε προβλήματα.
Και αυτό γίνεται πάντα πριν τον αγώνα, έτσι, μην προλάβουμε να γίνουμε καλά. Και ήρθε ώρα να παίξουμε με Απόλλων Σμύρνης, παιδιά. Βλέπω και παλιό γνώριμο εδώ πέρα από τη φάτσα του κιόλας, Κυριακίδης. Παίζαμε μαζί στον Ατρόμητο, αν θυμάστε. Εμείς θα κατέβουμε με την εξής ομάδα. Κουτεσιώτης Τέρμα, Σέργελας Βίλη αριστερά, Σκόνδρας Παντελάκης στο κέντρο της άμυνας, Αποστολόπουλος δεξιά, Καρτάλης Γκάουνα Κεντή στο κέντρο, Λεόξιδας αριστερά και δεξιά, Χαφ αντίστοιχα και ο Παμλίδης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Θα παίξουμε επιθετικά, θα πορώσουμε τους παίκτες μας και πάμε να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Θέλω άπειρα να πάρουμε ένα θετικό πρώτο αποτέλεσμα για να μπούμε δυναμικά στα playoff. Είναι τελική ευθεία. Η Παναχαϊκή δέχτηκε γκολ μόλις τώρα, δεύτερο γκολ δέχτηκε τώρα. Πρέπει να νικήσουμε οπωσδήποτε, θα είναι ό,τι καλύτερο. Πάντως το ημίχρονο πέρασε χωρίς να δούμε τίποτα απολύτως. Έχουμε κάνει αρκετά σουτάκια, αλλά δεν ήταν κανένα εύστοχο, γιατί οι παίκτες μας έχουν πάρα πολύ χαμηλή απόδοση. Δεν αλλάζω κάτι και περιμένω μήπως βελτιωθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινάει ο Σαγκελασβίλη με κόρνερ. Δεν παίρνει ο Λεό την κεφαλιά. Γκάουνα θα ξαναδώσει λογικά. Α, θα δώσει τον Ξίδα, ο οποίος έχει παίκτη μπροστά του. Ξεμαρκαρίστηκε σούταρα και ήταν ελαφρώς έξω από το κάτω δοκάρι το αριστερό. Ωραία. Βλέπουμε τώρα. Μήπως κλέψουμε εδώ πέρα. Κλείβει ο Ξίδας. Ωραία, φάνηκε κάπως η φάση. Ο Ξίδας θα κάνει τρίπλα. Όχι, θα κοπεί από το τάκλινγκ που έγινε. Παρ' όλα αυτά, πλέον έχει στήριγμα τον Αποστολόπουλο. Δίνει στον Γκάουνα και 1-0. 0-1 βασικά εκτός έδρας από τον Γκάουνα, ο οποίος δείχνει πάνω στον ουρανό. Αφιερώνει το γκολ κάπου, από ό,τι φαίνεται. Εμείς έχουμε το 0-1 πάντως. Μπράβο στον Ξίδα, ο οποίος πήρε πάνω του όλη αυτή την προσπάθεια. Έδωσε τον Αποστολόπουλο, στον οποίο έκανα συμβόλαιο, ανανέωση, και ο Γκάουνα, είδατε έξω την περιοχή, έκανε το 0-1. Όπως είπα, είχα ένα τσακωμό με τον Αποστολόπουλο, γιατί μου ζήτησε συμβόλαιο, του είπα όχι, όντως του είπα όχι χωρίς λόγο, δεν ξέρω γιατί, τον θέλω τον παίχτη. Οπότε ζήτησα συγγνώμη και του έδωσα ένα συμβόλαιο και μας ανταμείβει τώρα από ό,τι φαίνεται με μία assist. Δεν έχω κάνει καμία αλλαγή, καλύτερα να σε έρθω να κάνω καμία, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ διάστημα. Θα βάλω μέσα Φάμπρι και θα τον γυρίσω λίγο πιο πίσω, αμυντικό χαφ. Θα βάλω μέσα Νάουμετς, δεν έχει παίξει καθόλου, θα του δώσουμε μια ευκαιρία. Και Πανουριά στη θέση του Σκόνδρα στην άμυνα. Βάζω καινούργιους παίκτες, ελπίζω να μην τα καταστρέψω όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ελπίζω να αρπάξουν την ευκαιρία που δίνω στους παίκτες που δεν παίζουν ποτέ και να κάνουν τα δικά τους. Δεν έχει γίνει τίποτα παρόλα αυτά. Φτάνουμε στο 90 και έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεων. Περάσαν και αυτά. Οπότε 0-1. Έστω και έτσι, με 23 σούτερ, των οποίων είδαμε μόνο 1-2, δηλαδή δεν έγινε τίποτα σημαντικό. Πήραμε μια επαγγελματική νίκη, ας πούμε, μια έτσι χαλαρή ίσα-ίσα να πάρουμε τους πόντους. Δίνω και ένα μπράβο στους παίκτες μου και πάμε να δούμε τι έγινε μετά από αυτά τα μάτς. Στην κορυφή της Super League 2, ο Πας Γιάννενα, παιδιά, με τον γκολ του Brian Gauna. Έλαμψε ο Gauna, ας πούμε, ας του πούμε ένα μπράβο. Σπάει ρεκόρ συνεχόμενων νικών ο Πας Γιάννενα, 6 παιχνίδια νικηφόρα. Και αν δείτε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πρώτος μαζί με την Παναχαϊκή, 48 βαθμούς και οι δυο μας. Οι υπόλοιποι ακολουθούν πολύ κοντά, μπορώ να πω, σε βαθμολογία. Εμένα πάντως βασική αντίπαλη είναι Παναχαϊκή, δόξα δράμας όπως βλέπω. Αυτοί οι δύο θα με απειλήσουν και σίγουρα θα δούμε στο μεταξύ μας παιχνίδια πώς θα τα πάμε. Γενικά η ομάδα κάποια στιγμή θα κάνει κοιλιά. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να έχουμε τα πάντα νίκη, 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 νίκη μέχρι το τέλος. Οπότε ευελπιστώ τουλάχιστον να μην χάσουμε στα μάτς με την Παναχαϊκή. Και ελπίζω να στραβοπατήσει και η Παναχαϊκή κάποια στιγμή. Επίσης, να πω κάπου εδώ ότι τα μάτς που έρχονται παίζουν το ένα μετά το άλλο. Είναι πολύ κοντά το ένα μετά το άλλο. Δεν παίζουμε ένα την εβδομάδα. Οπότε θα χρειαστεί σίγουρα να κάνω και rotation, που ως τώρα δεν έκανα. Είχα βολευτεί με κάποιους συγκεκριμένους παίκτες. Οπότε, όπως βλέπετε, όλοι αυτοί εδώ λογικά θα χρειαστεί να παίξουν και αυτοί που έχουν κόκκινο ρυθμό αγώνα, που δεν έχουν παίξει σχεδόν τίποτα. Όμως αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Μιας και κάναμε 3 νίκες και σε αυτό το επεισόδιο, όπως και στο πρώτο επεισόδιο, κάναμε και ρεκόρ νικών. 6 νίκες σερί. Ήταν ρεκόρ και στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε σίγουρα ματσάκια με δόξα δράμας, Παναχαϊκή, Απόλλων Λάρισας, ίσως κανένα Λεβαδιακό. Θα κοιτάξω να χωρέσω όσο πιο πολλά γίνεται για να μην σας κρατάω σε αγωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.